Απάντηση από την Υφυπουργό Υγείας κυρία Σκοπούλη σχετικά με την αντιμετώπιση της ελονοσίας στο Δήμο Ευρώτα έλαβε ο βουλευτής Λακωνίας κύριος Δαβάκης, ο οποίος με παρέμβασή του στη Βουλή ζητούσε τη μέρημνα του Υπουργείου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου και τη λήψη μέτρων προστασίας από την ελονοσία στο Δήμο Ευρώτα. Στην απάντησή της η κυρία Σκοπούλη κάνει αναφορά στην εφαρμογή σχετικής υγειονομικής διάταξης που περιλαμβάνεται στην Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη λήψη μέτρων προστασίας από την ελονοσία. Στη συγκεκριμένη υγειονομική διάταξη παρέχονται τα μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ελονοσίας με έμφαση στην αντιμετώπιση κρουσμάτων που έχουν εμφανιστεί σε μετανάστες που διαμένουν στη χώρα μας. Βάσει αυτής ορίζονται ως υπεύθυνοι για τη δήλωση τυχών κρουσμάτων ελονοσίας οι εργοδότες, ενώ περιγράφεται ο τρόπος και οι αρμόδιοι για τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής στους ασθενείς, καθώς και ο ελεγκτικός μηχανισμός για τους παραβάτες των διατάξεων της συγκεκριμένης υγειονομικής διάταξης. Σε ό,τι αφορά στα κρούσματα που εμφανίστηκαν στο Δήμο Ευρώτα, η Υφυπουργός επισημαίνει στο βουλευτή ότι στην περιοχή δραστηριοποιείται η κινητή μονάδα του ΚΕΛΠΝΟ, η οποία σε συνεργασία με την μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα και τους τοπικούς φορείς προσεγγίζει και ενημερώνει τους κατοίκους πόρτα-πόρτα. Έτσι επιτυγχάνεται η έγκαιρη προστασία και θεραπεία των πασχόντων. Παράλληλα, η Υφυπουργός απέστειλε στο Λάκωνα βουλευτή αναλυτική έκθεση του ΚΕΛΠΝΟ, που περιλαμβάνει τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την επιδημιολογική επιτήρηση της ελονοσίας στη χώρα μας από την αρχή του 2012 έως τον περασμένο Οκτώβριο, με σαφείς αναφορές στην περιοχή του Δήμου Ευρώτα. Επιπλέον, η κυρία Σκοπούλη αναφέρει στην έγγραφη απάντησή της προς τον κύριο Δαβάκη ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Δήμο Ευρώτα έχουν διενεργήσει και συνεχίζουν τις ενδεδειγμένες από το Υπουργείο Ενέργειες για την καταπολέμηση των κουνουπιών, επισημένοντας ότι για την περιοχή του Δήμου Ευρώτα, ύστερα και από σχετικό αίτημα του Δημάρχου στο Υπουργείο Υγείας, έχει εκδοθεί άδεια αεροψεκασμών σε υγρότοπους και δυσπρόσιτα σημεία. Τέλος, κατά τον Ιούλιο, ύστερα από σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και σχετική παρέμβαση του ΚΕΛΠΝΟ, ολοκληρώθηκε ο υπολοιματικός ψεκασμός στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των καταλυμάτων των μεταναστών, καθώς και σε εγκαταλελειμμένα κτίρια, αποθήκες και στάβλους. Εξάλλου, το ζήτημα της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των κρουσμάτων ελονοσίας στο Δήμο Ευρώτα, καθώς και των αιτιών που τα προκαλούν, όπως η λαθρομετανάστευση, ετέθησαν και σε σχετική συνάντηση που είχαν πρόσφατα ο βουλευτής Λακωνίας κ. Δαβάκης και ο Δήμαρχος Ευρώτα κ. Γκρυπιώτης με τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη κ. Δένδια και Υγείας κ. Λικουρέντζο.